Διαβάσαμε κάποιες δηλώσεις σας και στον πολίτη. Δεν είναι παράπονο ακριβώς, είναι μια ανησυχία πρακτικής ότι οι ειδικοί γιατροί παραπέμπουν περιστατικά εξετάσεις κτλ. Σε εσάς για να μην έχουν το πέναλτι. Για βάλτε τα σε ένα πλαίσιο. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε το σύστημα για να μπορέσει ο προσωπικός γιατρός να δουλεύει σε καθημερινή βάση πιο ελεύθερα, να μην έχει αυτή τη μεγάλη πίεση για να μπορέσει να κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Είναι πολύ σημαντικό ένας γιατρός να μην δέχεται αυτόν το βάρος το καθημερινό. Γιατί πρέπει, Χρήστο, όλοι να κατανοήσουμε τον ρόλο του οικογενειακού γιατρού. Ο οικογενειακός γιατρός είναι ο θεματοφύλακας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Είναι από τον γιατρό αυτό που θα περάσουν όλοι οι ασθενείς για να μεταβούν, αν χρειαστεί, στο δευτεροβάθμιο γιατρό. Δυστυχώς, τα είμαι και θα τα ξαναλέμε και ευχαριστώ για την πρόσκληση που κάνετε, διότι θέλουμε και εμείς να βοηθήσουμε, να συνδράμουμε, ναι, ούτως ώστε να λειτουργεί με καλύτερο τρόπο το σύστημα και να μην έχουμε αυτές τις λίστες αναμονής. Οι λίστες αναμονής γιατί δημιουργούνται? Ποιος προβληματίζονται με, αλλά ξέρουν γιατί δημιουργούνται αυτές οι λίστες αναμονής? Δηλαδή άτομα τα οποία, ένα σύστημα ανθρωποκεντρικό, ένα σύστημα που θέλει ο ασθενής να πάει στον γιατρό εχθές, ναι, σήμερα. Και του λέει το Γενάρη, το Φεβράρι, το Μάρτι του 24. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Άρα, ο δευτεροβάθμιος γιατρός, αυτό που έχει να κάνει, αν τον τηλεφωνήσει, τα λέω έτσι πρακτικά και ωραία, αν του τηλεφωνήσει ο ασθενής, ο δικαιούχος, γιατρέ, θέλω να σε επισκεφθώ γιατί έχω ένα πόνο στο στήθος. Καρδιολόγος. Μπορεί να έκανε λάθος ο ίδιος τη διάγνωση για τον εαυτό του. Ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει διάγνωση. Ο ασθενής τι αισθάνεται. Ναι, τι αισθάνεται, αλλά κάνει μόνος του διάγνωση με την έννοια ότι πρέπει να πάω στον καρδιολόγο. Ναι. Κρίνει ότι πρέπει, να το πω αγκιώτικα, κρίνει ότι πρέπει να πάω στον καρδιολόγο. Το είπε, πάει στον καρδιολόγο, τον εξετάζει και δεν βρίσκει τίποτα ο καρδιολόγος. Του πήγαινε στον προσωπικό σου γιατρό να σε εξετάσει και να δεις ποια ειδικότητα θα επισκεφθείς. Το δεύτερο που κάνουν οι ασθενείς, οι δικαιούχοι, κλείνουν ραντεβού άμεσα οι ίδιοι μόνοι τους στο δευτεροβάθμιο γιατρό. Στον ειδικό. Στον ειδικό. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσει ο Κύπριος ασθενής, πρέπει να εμπιστευθεί τον προσωπικό του γιατρό, αφού είναι εγγεγραμμένο στις λίστες του, ότι αυτός είναι ο γιατρός του. Αν δεν τον βοηθά, αν κρίνει ότι δεν είναι ο κατάλληλος, ναι, έχει δικαίωμα να κάνει αλλαγή. Το άλλο που κάνουν δυστυχώς οι φίλοι, οι δικοί γιατροί, τηλεφωνάνε στον δικαιούχο. Περάστε από το γιατρείο για το εξαμηνιό σας έλεγχο, για το χρόνιο σας έλεγχο. Και μπορεί να μην έχουν και τίποτα. Γιατί να πάει? Γιατί να μην αφήσει τη θέση σε ένα ασθενή που έχει πρόβλημα? Πρέπει να κλείνουμε τις λίστες μας της ημέρας όλες? Δεν πρέπει να μένουν κάποιες... κάποιες θέσεις για κάποιους ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται και έχουν ανάμεση ανάγκη? Για πάμε και στον ΟΑΗ να δούμε τι έχει να πει γι' αυτό. Η Εύη Καμίτση είναι μαζί μας, αναπληρώτρια διευθύντρια του ΟΑΗ. Γεια σας, καλή σας μέρα. Διευθύντρια, δεν σας υποβάθμισα. Όχι, καθόλου δεν με. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε για όλα αυτά που λέει ο γιατρός? Ισχύουν όλα αυτά που λέει ο γιατρός. Θα συζητούμε με τους εκπροσώπους των προσωπικών γιατρών από την αρχή του ΓΕΣΥ. Και αυτό που προσπαθούμε και λέμε πάντα εμείς όλων τον κόσμο είναι ότι πρέπει να εμπιστευτεί τον προσωπικό του γιατρό και πρέπει να αφήσει χρόνο να χτιστεί αυτή η σχέση. Είναι μια σχέση εμπιστοσύνης που έχει βάθος και είναι αυτός ο προσωπικός γιατρός που θα καθοδηγήσει τον ασθενή μέσα στο σύστημα, αν χρειάζεται να τον παραπέμψει. Τώρα, γιατί υπάρχουν λίστες αναμονής στους ειδικούς γιατρούς? Υπάρχουν, ναι, και υπάρχουν για τους λόγους που είπε και ο γιατρός ο Σχίζας, και προσπαθούμε και εμείς να βρούμε τρόπους να αντιμετωπιστεί. Από την πλευρά των προσωπικών γιατρών θεωρώ ότι κάναμε αρκετά βήματα έτσι ώστε τα παραπεμπτικά να εκδίδονται με πιο ορθολογιστικό τρόπο και έχουμε δει μείωση των κανονικών παραπεμπτικών που εκδίδουν οι προσωπικοί γιατροί. Έχουμε εκδώσει και κάποιες κατευθυντήρες οδηγίες παραπομπής για να βοηθήσουμε τους προσωπικούς γιατρούς να παραπέμπουν πιο σωστά. Οπότε πρέπει να στραφούμε και στην πλευρά των δικαιούχων ξανά με ενημερώσεις για το πώς να χρησιμοποιούν σωστά το σύστημα και με κάποια μέτρα ενδεχομένως προς τους ειδικούς γιατρούς. Διότι αυξάνονται οι δικαιούχοι, αυξάνονται και οι γιατροί μέσα στο σύστημα και πολλές φορές
παρατηρείται ενδεχομένως να δημιουργείται ζήτηση και από τον ασθενή, αλλά και από τους ίδιους τους γιατρούς, όταν έχουμε πλέον πολλούς ειδικούς γιατρούς σε κάποιες ειδικότητες, εντάσσονται νέοι γιατροί, μπορεί να έχουν το κίνητρο να φέρνουν πιο συχνά τον ασθενή. Και έτσι να δημιουργείται λίστα αναμονής για κάποιον που πραγματικά έχει ανάγκη επίγουσα να δει ειδικό γιατρό. Ναι, γιατρέ. Χαίρομαι για όλα αυτά που λέει η ΕΦΗ και έχω να πω κάτι πολύ σημαντικό. Ναι, έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες και έχει βελτιωθεί το σύστημα. Και εμείς είμαστε εδώ για να βοηθάμε, για να βελτιώνεται, γιατί αγαπητή ΕΦΗ, όπως ξέρεις, ο προσωπικός γιατρός είναι όπως τον εμπειρογνώμονα. Έχει γίνει εμπειρογνώμονας. Ξέρει καθημερινά τι γίνεται και τι θέλει ο, ο ασθενής. Άρα, να πω κάτι άλλο, ΕΦΗ, το οποίο έχει γραφτεί και έχουν παράπονα οι ασθενείς, ότι χρεώνει επισκέψεις ο προσωπικός γιατρός. Τι επισκέψεις χρεώνει ο προσωπικός γιατρός? Όταν μου τηλεφωνά ο ασθενής, θέλει τα φάρμακα του. Του λέω, έλα από το γιατρείο, θες να σου το κάνω. Γιατρέ, γράψε μου τα φάρμακά μου, δεν χρειάζεται να έρθω. Όταν θέλει αναλύσεις, του λέω, έλα να σε εξετάσω και όταν σε εξετάσω να πάρω τις αντίστοιχες αναλύσεις που χρειάζονται. Ναι. Και ο ασθενής λέει, γιατρέ, κάντα, δεν χρειάζεται να έρθω. Καλά, έχετε κατηγορηθεί ούτως ή άλλως ότι έχετε καταντήσει τροχονόμοι των παραπεμπτικών, εσείς, ναι, οι προσωπικοί, ναι, γιατροί. Ναι, με αυτό θέλουμε να το σταματήσουμε αυτό. Ναι. Το λοιπόν, αυτό που γίνεται όμως, έχουν παράπονα οι ασθενείς, ότι λέει το κάνουν για να κλείσει ο κύκλος των εξετάσεων του έτους. Όταν έχουμε περαιτέρω επισκέψεις, να παίρνει ο γιατρός να λαμβάνει 15 επιπλέον ευρώ. Δεν είναι έτσι. Τώρα, αν έχει γίνει σποραδικά από κάποιους, ο μέσος γιατρός δεν κάνει κάτι τέτοιο. Και ξέρεις, Έφη, γιατί έγινε ο προσωπικός γιατρός? Έγινε για να μην πάμε στην πρόγεση εποχή, ο κάθε ασθενής να γυρνάει από γιατρό σε γιατρό, από μόνος του, και να σπαταλά και χρόνο και χρήμα. Αυτό πρέπει να κατανοήσει και χαίρομαι το οποίο και εσείς βγαίνετε μπροστά τώρα, και πρέπει να γίνει μια περαιτέρω διαφώτιση του κοινού, γιατί σας λέω καθαρά, με τόσα χρόνια εμπειρία στην μάχημη ιατρική, οι πλήστοι ασθενείς δεν ξέρουν που πάνε και που έρχονται. Τους ρωτάμε, μόλις κάνει ερώτηση καταλάβεις ότι δεν ξέρει ο ασθενής. Ένα εγχειρίδιο πιστεύω, και πιστεύω ότι είσαστε στα σκαριά, πρέπει να γίνει εχθές για να μπορέσουμε αφίδρομα να δουλεύουμε. Να βοηθάει ο ασθενής τον γιατρό. Μας δεν μας βοηθάνε. Παρά μόνο ζητάνε συνεχώς. Βάλτε μια ανατελεία, γιατρέ, να ακούσουμε, γιατί είχαμε εδώ, είμαστε, δεν φύγαμε. Πάμε. Ναι, δεν θα διαφωνήσω με τον γιατρό. Να εξηγήσω λίγο και για τα 15 ευρώ. Έγινε πολύ φασαρία τελευταίως για χρεώσεις προσωπικών γιατρών. Πιστεύω είναι και κάπως λαθασμένα που παρουσιάστηκε, γιατί μετά, αν δείτε στα άρθρα, αναφέρονται χρεώσεις σε ειδικούς γιατρούς και διάφορες άλλες χρεώσεις αυτών που αναφέρεται για τους προσωπικούς γιατρούς. Θεωρώ είναι και μια λίγο παρεξήγηση από τον κόσμο. Πάντα υπήρχε η δυνατότητα ο προσωπικός γιατρός να χρεώσει μέχρι 15 ευρώ όταν ο δικαιούχος υπερβαίνει τον αριθμό επισκέψεων που αντιστοιχούν στην ηλικιακή του ομάδα κατά τη διάρκεια του έτους. Υπήρχε από την αρχή του ΓΕΣΥ και οι πληροφορίες οι δικές μας και που μιλούμε με τους γιατρούς αλλά και με τον κόσμο, πολύ πολύ περιορισμένα οι γιατροί χρεώνουν αυτόν το ποσό, μέχρι αυτόν το ποσό. Τώρα, ο λόγος που γίνεται όλη αυτή η φασαρία και η λαθασμένη σου εντύπωση από τον κόσμο είναι επειδή το κάναμε να έρχεται και email, μήνυμα δηλαδή, ναι, στον δικαιούχο κάθε φορά που ανοίγεται επίσκεψη στο όνομα του. Και έτσι τηλεφωνούν και ρωτούμε, γιατί εγώ πήρα τηλέφωνο των γιατρών και του ζήτησα παραπεμπτικά παραδείγματος χάρη και ανοίχτηκε επίσκεψη γιατί να τη χρεωθώ. Πρώτα απ' όλα, το σύστημα για να μπορέσει ο γιατρός να εκδώσει συνταγή ή να εκδώσει παραπεμπτικών πρέπει να δημιουργήσει επίσκεψη μέσα στο σύστημα. Στον αέρα, παραπεμπτικό δεν μπορεί να δοθεί να γίνει. Ναι. Υποτίθεται ότι για να δώσει παραπεμπτικό προσωπικός γιατρός έχει εξετάσει πρώτα. Σωστό. Ναι. Και αλλά και συστημικά, όσον αφορά, ναι, το σύστημα πληροφορικής, για να δημιουργηθεί αυτό το παραπεμπτικό μέσα στο σύστημα, πρέπει να δημιουργηθεί πρώτα επίσκεψη. Σωστά. Συστημικά. Γι' αυτό και παίρνει μήνυμα ο δικαιούχος. Και ίσως τους κάνει εντύπωση τώρα, γιατί είχαν και την. Είχαν την λαθασμένη χρήση του συστήματος, ότι παίρνω τηλέφωνο των γιατρών, του δίνω οδηγίες, θα κάνει αυτά και εγώ δεν έχω καμία ανεπίπτωση. Δεν είναι ότι άρχισα ξαφνικά οι προσωπικοί γιατροί να χρεώνουν τα 15 ευρώ σε όλον τον κόσμο. Απλά είναι κάτι που φαίνεται και προς τον δικαιούχο πόσες επισκέψεις ανοίχτηκαν εκ μέρους του. Είτε για να το εκδώσει παραμυθικά, είτε επειδή όντως επισκέφθηκε τον προσωπικό γιατρό, είτε για να λάβει φάρμακα. Αυτόν καταγράφεται. Τώρα, οι προσωπικοί γιατροί είναι κατά την κρίση τους. Θα δουν και θα κρίνουν αν κάποιος δικαιούχος
το έχει παρακάνει, να το πω στα εισαγωγικά, κατά τη δική τους κρίση και δεν χρειαζόταν να τους επιβαρύνει με τόσες επισκέψεις και μπορεί τότε να το χρεώσουν. Και θεωρώ ότι αυτή είναι η πρακτική που μιλούμε για τους που κάνουν και δεν έχουν γίνει χρεώσεις αλόγιστες, ναι, επειδή κάποιος χρόνος χάρη χρειάζεται συχνά φάρμακα. Διότι και αυτοί οι χρόνοι εξαιρούνται από αυτήν τη ρύθμιση και αυτά τα κρίνει ο γιατρός. Οπότε ο κόσμος πρέπει να μάθει απλά να χρησιμοποιεί σωστά το σύστημα και να εμπιστευτεί τον προσωπικό του γιατρό που δεν έχει δείξει, δεν έχουν δείξει οι προσωπικοί γιατροί ότι κάνουν χρήση αυτή τη δυνατότητα των 15 ευρώ απλά για να πάρουν τα 15 Μάλιστα, ευρώ σωστό. Από το δικαίου. Να ρωτήσω κάτι. Η διαδικασία και η πρακτική του παίρνω τηλέφωνο το γιατρό. Σε παίρνω γιατρό και σου λέω: έχω πρόβλημα, ξέρω εγώ, στα αυτιά. Γράψε μου ένα οριλά. Δικαιούται να το κάνει. Το σωστό πρέπει να εξεταστεί. Ακριβώς. Πρέπει να έρθει σε σένα να εξεταστεί. Υπάρχουν όμως εμφανή που δεν χρειάζεται. Ναι. Δηλαδή, αν έχει μπει στο μάτι ξένο σώμα, ναι, θα πάει κατευθείαν. Αν σπάσει το πόδι του, έχει ένα κάταγμα, θα πάει κατευθείαν. Θα του κάνω παραπεπτικό να πάει κατευθείαν. Δεν χρειάζεται να γίνει αυτή η επίσκεψη και στον προσωπικό. Όταν είναι εμφανή τα προβλήματα, ναι, τότε ο προσωπικό γιατρός κρίνει. Αλλά σας λέω υπεύθυνα ότι όταν ο άρρωστος ασθενή έχει συμπτώματα, πρέπει να επισκεφτεί τον γιατρό. Το λέω με απλό παράδειγμα. Μπορεί να μπουν 10 άτομα με αδυναμία κόπωση και ο ένας να έχει καρκίνο. Άρα πρέπει να τον εξετάσεις. Παίρνεις το ρίσκο, δεν το παίρνεις το ρίσκο. Το ρίσκο δεν το παίρνει. Σας λέω ότι κανένας γιατρός δεν μπορεί να πάρει το ρίσκο. Άστε τι λένε έξω. Ναι. Έχει κανένα γιατρό που δεν θέλει να εξετάσει τον ασθενή του. Τώρα, αν έχει 2-3 έφη, οι οποίοι δεν ξέρω αν μας ακούει. Μας ακούει, βέβαια, είναι στη δουλειά. Μας ακούει. Αν έχει άτομα τα οποία κάνουν παρεκκλήσεις, άτομα τα οποία κάνουν καταχρήσεις, υπάρχει ο έλεγχος. Αν κάνει ο σχίζας κατάχρηση, ναι, διαγράψετε τον, πάρτε του πρόστιμο. Αυτά πρέπει να γίνουν. Παράπονα έχουν πάντως και οι χρόνοι ασθενείς με τα φάρμακα. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο τα χρόνια φάρμακα, το οποίο πιστεύω σιγά σιγά από ό,τι διαβάζω και ακούω, προσπαθεί ο οργανισμός, ναι, μαζί με το Υπουργείο να το λύσουν αυτό, ναι, το πρόβλημα. Ναι, κυρία Καμίτση, για αυτό το θέμα. Οι ανάγκες γενικά του κόσμου δεν σταματούν ποτέ. Οπότε ναι, υπάρχουν θέματα με τα φάρμακα και είναι συνεχής και πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για την ένταξη νέων φαρμάκων και για προσαρμογές στο σύστημα για να διευκολύνονται οι ασθενείς, για ένταξη νέων υπηρεσιών, νέων δραστηριοτήτων σε υφιστάμενες κατηγορίες παροχέων, για την αποκατάσταση που έχουμε εντάξει πολύ σύντομα, για τη διεύνηση αποκατάστασης, για την ένταξη των ποδολόγων. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που τρέχουν και πολλές ανάγκες που μας μεταφέρονται από τους ασθενείς αλλά και από τους ίδιους τους παρόχους για προσαρμογές. Και αυτά τα κάνουμε. Έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές από το 2019, προσαρμογές, mm-hmm, από την μέρα που έχει εφαρμοστεί το ESI. Είναι ακόμα ένα καινούριο σύστημα. Πάντα θα εξελίσσεται και θα προσαρμόζεται. Αλλά πρέπει να μάθουμε κι εμείς να το χειριζόμαστε σαν δικό μας και να το προστατεύουμε, δηλαδή ο κόσμος, ο τρόπος που το χρησιμοποιεί. Θα βοηθήσουμε με αυτά τα εγχειρίδια που πήγε ο κύριος Χίζας για να κατανοήσει ο κόσμος καλύτερα πώς να χρησιμοποιεί το σύστημα. Αλλά θεωρώ εγώ ότι ο κόσμος, ναι, μπορεί να έχει έντυπα, κάποιοι θα τα διαβάσουν, κάποιοι δεν θα τα διαβάσουν. Και επειδή οι πληροφορίες είναι πολλές, είναι πολύ δύσκολο να τα αποτυπώσεις σε κάτι πολύ μικρό και εύχριστο για τον κόσμο. Η πιο στενή σχέση και άμεση σχέση που έχει ο κόσμος είναι με τον προσωπικό του γιατρό. Και αυτός μπορεί να το εξηγήσει άμεσα με τη φυσική, μάλιστα, παρουσία των γιατρίων τι ακριβώς πρέπει να κάνει, πού να απευθυνθεί και τι δικαιούται και τι δεν δικαιούται. Θα κάνουμε και εμείς αυτές τις προσπάθειες με τα εγχειρίδια, αλλά παραμένει η ανάγκη να υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον προσωπικό γιατρό που είναι εκεί, μάλιστα, για καθοδηγήσει. Καταληκτικό σχόλιο, κύριε Σχίζα, έτσι πολύ αυτό σύντομα. Είναι το πιο σημαντικό που λέει η Έφη, ότι η αφίδρομη, η καλή σχέση μεταξύ γιατρού και ασθενούς είναι πολύ σημαντικό, αλλά ειδικά με τα εγχειρίδια, εσείς βγάρτε το εγχειρίδιο, γιατί εγώ θα το διαβάσω και ο κάθε προσωπικός θα το διαβάσει, θα του λέω πήγαινε στη σελίδα 10 αφού δεν το διάβασες και κοίταξε, μπορώ να το κάνω ή δεν μπορώ. Αν σας το κάνω, θα έχω το πρόστιμο εγώ. Τι θέλετε να κάνω? Έχετε παράπονο? Τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Γιατί ο προσωπικός γιατρός να δέχεται αυτή την πίεση την καθημερινή? Εφή, εάν πραγματικά, και λέω ότι γίνονται μεγάλες προσπάθειες και χαίρομαι γι' αυτό, δεν το λέω έτσι γιατί μιλάμε σήμερα για αυτό το θέμα, αλλά πρέπει και ο προσωπικός γιατρός να κατανοήσει ότι πρέπει να κάνει σωστή χρήση των υπηρεσιών. Δεν μπορεί με του ψήλου πίδημα, MRI, ultrasound, ακτινογραφία, αναλύσεις. Μπήκαμε σε ένα σωστό δρόμο με τις αναλύσεις. Σιγά σιγά να προχωρήσουμε και με τα υπόλοιπα. Εάν χρειαστεί ultrasound, υπέρηχο, για να το καταλάβουν οι πλήστοι. Ναι, ναι.
έχει κανένα γιατρό που δεν θα του κάνει. Μάλιστα. Δεν υπάρχει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και καταληκτικό πάρα πολύ. Σχόλιο απαντήστε, κυρία Καμίτση, και ολοκληρώσαμε. Τα θέματα είναι πάντα πολλά. Είναι τεράστιο θέμα του ΓΕΣΥ. Η υγεία αφορά όλους μας. Η προσπάθεια για μας είναι να έχουμε στενή συνεργασία με τους παρόχους μας και πιστεύω ότι την έχουμε με όλους τους παροχείς του συστήματος. Να ακούμε τα θέματα που εγείρουν και να ακούμε και τα θέματα που εγείρει ο κόσμος και προσπαθούμε να συγκεράσουμε αυτά τα δύο και να κάνουμε βελτιώσεις συνεχώς. Τώρα, αν υπάρχουν συγκεκριμένα παράπονα ή καταγγελίες από τον κόσμο, φυσικά και πρέπει να απευθυνθούν κοντά μας για να τα διερευνήσουμε και να τα επιλύσουμε. Αλλά η γενική αίσθηση που υπάρχει ότι ο προσωπικός γιατρός δεν μου απαντάει, δεν με εξυπηρετά, αυτό δεν μας βοηθά και εμείς να καταλάβουμε τι συμβαίνει, ούτε και είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο για να το αντιμετωπίσουμε και να το λύσουμε. Και πιστεύω ότι δεν ισχύει κιόλας για τις πλήσεις περιπτώσεις. Σε γενικές γραμμές δεν ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σιγά σιγά να βελτιωθεί και το σύστημα και να φτάσουμε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Φτάσουμε σε ένα διαστημικό επίπεδο, θέλουμε. Η αλήθεια είναι αυτή και δεν το λέω τυχαία, διότι στην Κύπρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκονται διαστημικά πετρώματα. Από τη Σελήνη, παρακαλώ. Θα βγούμε έξω και θα πάμε να συναντήσουμε την Ιουλιέτα Μιχαήλ, η οποία θα μας εισαγάγει στον